διαλέγει πού θα συμμετέχει, σε ποιο βαθμό θα συμμετέχει, σε ποια ομόλογα θα ρευστοποιήσει και πώς, και όλα μαζί φτιάχνουν ένα πακέτο 33 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υποχρεούται, χωρίς να υπάρχει πουθενά πιθαναγκασμός συμμετοχής. Ο κάθε χρηματοπικός επενδυτής που έχει ελληνικά ομόλογα σήμερα δηλώνει ότι από αυτά τα ομόλογα εγώ δίνω πίσω αυτά με αυτή την τιμή, συμμετέχω σε, σε αυτή τη μετακύληση χρέους με αυτή την τιμή και ούτω καθεξής. Όλοι λοιπόν δηλώνουν τι συμμετέχουν, το δηλώνουν αυτοβούλως και με τον τρόπο αυτό. Αφενός ο ιδιωτικός τομέας βάζει τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ, αφετέρου δεν υπάρχει πιστωτικό επεισόδιο. Τώρα, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, το πήραν τώρα τα Υπουργεία Οικονομικών. Έχουμε δραματικές εξελίξεις, ακόμη και την ώρα που μιλούμε. Μιλώ και για το ραντεβού Μέρκελ Σαρκοζή. Μιλώ και για το ραντεβού Γιώργου Παπανδρέου με τον Ζωζέ Μπαρόζο. Μιλώ και για την αναβολή ακόμα, γιατί προφανώς κάτι σημαίνει αυτό, της τηλεδιάσκεψης που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Ναι, γιατί δεν θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη, θα υπάρξει μια πραγματική συνάντηση των εμπειρογνωμόνων των Υπουργείων Οικονομικών. Η πρόταση που κατέθεσαν οι τραπεζίτες στο Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Δεν είναι εύκολη. Είναι ένα τεράστιο χαρτί με πολλά νούμερα, με πολλές παραστάσεις, με πολλές προβλέψεις. Όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν από επαγγελματίες, από σοβαρούς επαγγελματίες, να υποβληθεί ένα συμπέρασμα στους Υπουργούς Οικονομικών και μετά να καταλήξουν. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η κυρία Μέρκελ, η οποία αφού συνάντησε μια ώρα τον κύριο Σαρκοζή στην καγκελαρία, μετά φύγανε για να φάνε μαζί πάλι για να συζητήσουν και επομένως δεν έχουμε νεότερα από αυτή τη συνάντηση ακόμα τουλάχιστον, πρέπει να πιστεί η κυρία Μέρκελ ότι αυτή η εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών με τρόπο που αυτοί θα επιλέξουν είναι αποδεκτή. Η κυρία Μέρκελ, η οποία έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πριν από λίγο βγήκε μια δημοσκόπηση που λέει ότι η δημοτικότητά της έχει πέσει στο 36%. Σας θυμίζω το 2008 ήταν στο 60%. Επομένως, έχει πρόβλημα η κυρία Μέρκελ, θέλει να δείξει την πυγμή της, έχει πάει πίσω σε πολλά θέματα, εκεί δεν θέλει να κάνει πίσω. Την ίδια στιγμή ακούσαμε τον Γάλλο πρόεδρο να επιμένει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η Ευρώπη να δείξει τη γενναιοδορία της, να δώσει αέρα, αναπνοές στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Ταυτόχρονα σας θυμίζω, υπάρχει σήμερα ο κύριος Μπαρόζο επισημοποίησε την ομάδα κρούσης για τα κοινοτικά κονδύλια. Μια ειδική ομάδα που θα δουλεύει μόνο για την Ελλάδα, μόνο για να απορροφήσει ταχύτερα πόρους από τα κοινοτικά κονδύλια Ελλάδα. Ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής ορίστηκε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ένας έμπειρος στέλεχος της Κομισιόν, ο οποίος θα επιταχύνει την έλευση πόρων για την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Βενιζέλος πάει μεθαύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναντηθεί με την κυρία Λαγκάρντ αλλά και την Αμερικανική κυβέρνηση για επενδύσεις. Την άλλη εβδομάδα πάει ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο Βερολίνο για πάλι για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. Υπάρχει λοιπόν μια παράλληλη διαδικασία. Πρώτον, να βρει λύση για το χρέος. Δεύτερον, να αρχίσει να δρομολογείται η ανάπτυξη. Πάμε και θα επιστρέψουμε στον Χρήστο Κόνστα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο και την εκτίμηση του κυρίου Γιώργου Δανταστίκ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αυτό που υπάρχει ως γεγονός είναι ότι η Άγγελα Μέρκελ είπε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε θεαματικές εξελίξεις από αυτή τη σύνοδο. Το γιατί το είπε το καταλαβαίνει κανείς καλύτερα αν έχει υπόψη του το συνολικό γερμανικό σχέδιο. Επιγραμματικά αυτό συνίσταται στο εξής. Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και όποια άλλη χώρα το καλοκαίρι του 2013, σε δύο χρόνια από τώρα δηλαδή τον Ιούνιο, θα υπαχθεί στο καθεστώς συντεταγμένης χρεοκοπίας, όπως το αποκαλούσαν οι Γερμανοί αρχικά, και το οποίο τώρα χάρη ευφήμης μου το λένε μόνιμο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να οδηγηθούν οι χώρες στην κατάσταση αυτή, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Σόιμπλε, επιθυμεί να έχει ρυθμιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα, πριν από το 2013, το ζήτημα του χρέους των χωρών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η γερμανική κυβέρνηση έχει δώσει προθεσμία μέχρι τις 15 Αυγούστου φέτος σε γερμανούς αξιωματούχους, κυβερνητικούς αξιωματούχους και τραπεζίτες να μελετήσουν λεπτομερέστατα μια σειρά σεναρίων για συνολική, προσέξτε, για συνολική αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και αυτό το πράγμα η Μέρκελ το έχει υπόψη της. Έχει πει μάλιστα ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει, έτσι έχει πει η ίδια, και νέο πακέτο δημοσιονομικής σταθερότητας για την Ελλάδα σε συνάρτηση με τη λύση που θα προκριθεί τότε και το οποίο θα επιβληθεί στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε την αυριανή σύνοδο κορυφής
στο πλαίσιο αυτού του γερμανικού σχεδιασμού. Η Μέρκελ δεν θεωρεί ότι μπορεί να προκύψει συνολική λύση από, αυτό, από την αυριανή σύνοδο. Mm-hmm. Και αυτό που θέλει είναι ό,τι αποφασιστεί να μην έρχεται σε αντίθεση, αλλά αντιθέτως να αποτελεί ένα κάποιο βήμα προς την κατεύθυνση την οποία επιδιώκει συνολικά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φεδαστίκ, πόσο θεωρείτε ότι θα φέρουν αποτέλεσμα, θα φέρει αποτέλεσμα η παρέμβαση του Ομπάμα στη Μέρκελ, ο οποίος επιχείρησε να τη τραβήξει το αυτί, φοβούμενος προφανώς το παγκόσμιο ντόμινο, εάν σκάσει το ηφαίστειο, και πόσο θεωρείτε ότι είναι πιθανό αύριο η ελληνική πλευρά, ο Γιώργος Παπανδρέου, να βρεθεί αντιμέτωπος με το σενάριο της επιλεκτικής χρεοκοπίας. Νομίζω ότι οι Γερμανοί δεν θέλουν επιλεκτική χρεοκοπία. Ξέρετε, η επιλεκτική χρεοκοπία είναι πολύ σοβαρότερη από όσο την παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση, διότι σε μια τέτοια περίπτωση το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Προσωρινά μεν θα τους παράσχει ρευστότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά το θέμα είναι για πόσο χρονικό διάστημα, με ποιους όρους, και βεβαίως αυτό θα σημάνει σταδιακά μια απώλεια σε ικανό βαθμό του εθνικού ελέγχου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και πλήρης εξάρτησή του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα σε πολιτικό επίπεδο και από τη Γερμανία, με την επιβολή πλαγίως ανομολόγητων όρων και κατευθύνσεων χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι και η ελληνική κυβέρνηση μάλλον έχει συνειδητοποιήσει καλύτερα από ό,τι στην αρχή ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με την επιλεκτική χρεοκοπία. Δεν είναι τόσο επιλεκτική και δεν είναι και τόσο ελεγχόμενη. Έτσι. Και έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες από όσο έλεγαν στην αρχή οι Έλληνες υπουργοί ότι έχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο νου μας. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ένα μεγάλο ενδιαφέρον του Ομπάμα για το γεγονός του να μην εμφανιστεί η Ελλάδα ότι χρεοκοπεί οφείλεται στα συμφέροντα των κολοσσών του τραπεζικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. 80 δις. Διότι πρέπει να πούμε ότι το 70% της αγοράς των CDS ελέγχεται από 4 αμερικανικές τράπεζες και την Deutsche Bank ως πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι αν χαρακτηριστεί πιστωτικό γεγονός και θα πρέπει να πληρώσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ και οι αμερικανικές τράπεζες. Μάλιστα. Και φυσικά και δεν θα πρέπει να πληρώσουν τίποτα αυτό. Λέει ο κύριος Δελαστίκ, μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε το πρώτο τεστ της κερδοσκοπίας πάνω στο ευρώ. Αν υποχωρήσει η Ευρώπη στην Ελλάδα, κανένας δεν διαβεβαιώνει ότι αύριο μεθαύριο η επίθεση δεν θα πάει κάπου αλλού. Πάμε στον Ανδρέα Κωνσταντάτο. Ανδρέα. Ναι, νομίζω πως το πολιτικός χρόνος της Ευρωζώνης, όπως τη γνωρίζαμε, τελειώνει. Αύριο ή θα δώσουν μια συνολική και αποτελεσματική λύση ή θα αποδεχτούν ότι το ευρώ δεν περπατάει. Γιατί οποιαδήποτε άλλη λύση θα παρατείνει το δράμα το οποίο ζούμε. Και βεβαίως αποδεικνύεται, εγώ κατά την γνώμη μου πιστεύω, ότι δεν υπάρχει μια ηγεσία στην Ευρώπη που να πάρει πολιτικές αποφάσεις να λύσει αυτό το πρόβλημα, αυτό το γόρδιο δεσμό. Βλέπουν το δέντρο και δεν βλέπουν το δάσος. Και γι' αυτό και όλος ο ευρωπαϊκός τύπος σήμερα περιέχει αιχμηρά σχόλια εναντίον των ηγετών της Ευρωζώνης. Το τσίρκο συνεχίζεται, γράφουν οι Financial Times. Μέσα αυτό βεβαίως το κλίμα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες, συνδύθηκε με τον κύριο Μπαρόζο, έχει μαζί τον κύριο Μιτζέλο και τον κύριο Μόσχαλο και θα πάνε αύριο στη Σύνοδο Κορυφής. Οι συνεργάτες του λένε πως είναι διατεθειμένος να δεχθεί μόνο μία καλή λύση και να απορρίψει οποιαδήποτε κακή λύση. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κακή λύση. Ο ίδιος βέβαια έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές, τις έχει αναφέρει και σε επαφές που είχε με τους ξένους ηγέτες και ότι δεν μπορεί, τους έχει πει, να υποχωρήσει πίσω από αυτές. Οι ίδιοι συνεργάτες του έλεγαν πως ο κ. Παπανδρέου θα θέσει τα θέματα ομά αύριο στη Σύνοδο Κορυφής. Θα τους πει ότι η Ελλάδα έκανε εδώ και ένα χρόνο αυτά που έπρεπε να κάνει, έκανε θυσίες, ακολούθησε ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει από εδώ και πέρα εάν δεν λυθούν τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Δεν μπορεί δηλαδή στην Ελλάδα, στην ουσία η Ελλάδα, να σηκώνει και τα προβλήματα των άλλων χωρών που έχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα. Μας επηρεάζουν τα προβλήματα των άλλων χωρών, τα σπρέν της Ιταλίας και της Ισπανίας. Και βεβαίως θα τους πει ότι δεν χωρούν άλλες παρατάσεις. Αρκετά η Ελλάδα έγινε πειραματόζωο. Και θα καταλήξει ότι αν θέλουν να διαλύσουν την Ευρωζώνη, ας τη διαλύσουν. Μάλιστα. Απλά ας το συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια παρέμβαση από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί εν ώψη της Συνόδου. Ο ίδιος ζητά από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής να δείξει αποφασιστικότητα και οριστική αντιμετώπιση της κρίσης του χρέους.
θεωρεί ότι η συμμετοχή των ιδιωτών και ότι η επιλεκτική χρεοκοπία δεν είναι λύση και προτείνει ως λύσεις το ευρωομόλογο και την επαναγορά ομολόγων. Πάμε και στην Κάτια Μαγρή. Κάτια. Πάντως εντός και εκτός της χώρας, και το θεωρώ απολύτως δικαιολογημένο, καλλιεργείται ένα κλίμα ότι πάμε στην πιο δραματική σύνοδο κορυφής που έχει ζήσει τουλάχιστον η δική μας δημοσιογραφική γενιά. Τώρα, σήμερα είχαμε πολλές δηλώσεις. Είχαμε τη δήλωση του Μπαρόζο που κάλεσε τους ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όπως επίσης κάλεσε και τον κύριο Τρισέ να αναλάβει και τις δικές τους. Είχαμε τη δήλωση του κυρίου Παπανδρέου σε εξίσου δραματικούς τόνους που είπε στα αγγλικά make or break για την Ευρώπη, δηλαδή αύριο ή θα συνεχίσει η σύγκληση ευρωπαϊκή ή θα έχουμε ουσιαστικά τη διάσπαση της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Την ουσιαστική. Μπορεί να μην είναι τυπική, αλλά θα είναι ουσιαστική. Έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε το Reuters, για παράδειγμα, που λέει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μιας αρνητικής εξέλιξης για την Ελλάδα. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και το Reuters το διαβάζουν και όλοι αυτοί που μας ενδιαφέρουν, το διαβάζουν όλοι οι opinion makers, το διαβάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ότι την επόμενη ακριβώς μέρα θα έχουμε ουσιαστικά τους διεθνείς οίκους να πυροβολούν την Ιταλία και την Ισπανία σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και βαθμό από ό,τι το κάνουμε σήμερα. Έχουμε ακόμα και τον Νίκο Φιτς να λέει προσέξτε τι θα κάνετε με την Ελλάδα, γιατί αμέσως μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες, οι οποίες δεν μπορεί να αντέξει κανένας ευρωπαϊκός μηχανισμός. Έχουμε τα μηνύματα λοιπόν βεβαίως να στρέφονται προς την πλευρά της κυρίας Μέρκελ, η οποία δείχνει και περίπου αμετακίνητη. Τώρα, και έχουμε όλες... και τον Σαρκοζή να την κατηγορεί για εγκληματικό εγωισμό. Για εγκληματικό εγωισμό. Δηλαδή, εδώ δείχνει αυτό που λέγατε στην αρχή, ότι δοκιμάζονται στα άκρα πια και οι σχέσεις μεταξύ των χωρών, οι σχέσεις μεταξύ των ηγετών, και τίποτα δεν αποκλείει να πάμε σε μια σύνοδο αύριο που θα την αφήσει στον αέρα. Γιατί πολύ απλά αυτό που προσπαθούν όλοι να πούν στην κυρία Μέρκελ και δύο Σαρκοζή είναι ότι τη Γαλλία έχει αρχίσει ήδη να την αγγίζει η επίθεση αυτών των οίκων. Αν συνεχίσει έτσι μέχρι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα φτάσουμε και στο Βερολίνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτά που είπε ο Ανδρέας, είναι ακριβώς έτσι. Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, πυκνώνουν οι επαφές του Πρωθυπουργού και με τα κυβερνητικά στελέχη. Πάμε να δούμε τότε το ρεπορτάζ και με τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Και με ποια είναι η στάση που θα κρατήσει και στον κύριο Μπαρόζο τώρα. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα απειλήσει τον κύριο Μπαρόζο, ότι θα πάρω λύση, αλλά όχι την όποια λύση μου δώσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε για να μας πει ο Χρήστος Κόνστας ποια είναι τα σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Όλα ανοιχτά στην αυριανή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελληνική πλευρά να διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει ισχυρή απόφαση, η κρίση θα ενταθεί και θα διευρυνθεί. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στον Bloomberg, υπογραμμίζει ότι ό,τι και να κάνει η Ελλάδα δεν εξαρτάται από την ίδια ο έλεγχος της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να εξετάσουμε τα ευρύτερα ζητήματα. Αν τα σπρέτς αυξηθούν στην Ιταλία και την Ισπανία, αυτό δεν πρόκειται να το λύσει η Ελλάδα αντιμετωπίζοντας τις δικές της ανεπάρκειες. Οι αγορές λένε ουσιαστικά αυτό που λέω και εγώ, ότι η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν θα είναι σε θέση να φέρει το βάρος όλης Ευρώπης και των άλλων προβλημάτων που έχει η Ευρώπη. Η Ελλάδα επιχειρεί να στείλει μήνυμα για το ποιο θεωρεί αναγκαίο πλαίσιο λύσης και για τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ώστε οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγήσουν σε ένα εφικτό και βιώσιμο σχέδιο που θα λύσει και δεν θα διαιωνίσει το πρόβλημα. Έχουμε αύριο μια καθοριστική για το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης σύνοδο κορυφής. Ο Πρωθυπουργός δίνει τη μάχη για να εγγυηθούμε ότι η Ελλάδα θα μείνει όρθια, με ελπίδα και προοπτική για τους πολίτες της. Δίνει τη μάχη για να είναι το χρέος βιώσιμο και να μειωθούν τα βάρη για τους πολίτες. Για την προστασία των καταθέσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Αυτές είναι για μας οι κόκκινες γραμμές που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Η Αθήνα πάντως κρατά μικρό καλάθι για τις αποφάσεις της Συνόδου, καθώς η πολυφωνία στην Ευρώπη και η γερμανική στάση διατηρούν ρευστό το τοπίο. Για έναν μεγάλο βαθμό δυσκολίας προσθέτει η στάση της Γερμανίας, η οποία υπολογίζει πολύ τα δικά της συμφέροντα ως μεγάλης χώρας και κινητηρίου μοχλού της Ευρώπης. Συνεπώς, αν αύριο δεν εκδοθεί μια απόφαση που να αφορά την σύνολη αντιμετώπιση της κρίσης χρέους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, φοβάμαι ότι θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο και ίσως τέτοιος χρόνος δεν διατίθεται για την Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να αντέξει την τεχνητή, όπως λέει ο κ. Βενιζέλος, χρεοκοπία της οικονομίας μας, διότι οι επιπτώσεις και σε αυτήν θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θεωρώ λοιπόν ότι κάτι θα δίνουν πάντα. Και την Πέμπτη σίγουρα κάτι θα δώσουν, δεν θα αφήσουν ένα φως, αλλά για να το πάρουμε θα πρέπει να υδρώνουμε και εν πάση περιπτώσει θα σερνόμαστε και αυτό δεν είναι καλό.